Εγώ ξεκινάω από το 0, αλλά η Ελλάδα ξεκινάει από το 0,90. Τώρα θα ασχολούμαι με τα οικονομικά και συγκεκριμένα θα ζω πολύ οικονομικά. Η ψυχή μου ξέρει πόσο ακόμη είναι σκούρα και γκρίζα. Είναι η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Λάκη Γάβαλα μετά την αποφυλάκησή του. Πατρέμω μετά από τόσο καιρό να ξαναμιλάω μπροστά στις κάμερες. Είστε συνηθισμένος όμως, θα ξεχάσετε. Ήμουνα. Τώρα καταρχήν πρέπει να ξεχάσω πάρα πολλά πράγματα. Και γι' αυτό το λόγο ήρθα και σε αυτό το ησυχαστήριο υποτιθέμενο εδώ. Τον συναντήσαμε στο ξυλόκαστρο που χαλαρώνει στη θάλασσα μαζί με λίγους καλούς φίλους. Φορώντας μάλιστα ένα γαλάζιο τισερτ που γράφει Ελλάς. Αγάπησα την Ελλάδα, γι' αυτό δεν έφυγα ποτέ. Υποτίθεται ότι με έκλεισαν μέσα 14 μήνες γιατί φοβόντουσαν ότι θα φύγω από τη χώρα μου. Πάντοτε παρέμεινα στην Ελλάδα, πάντοτε περίμενα και με κάνανε 4 συλλήψεις για να το κάνω πιο θεαματικό. Τι με θυσίασαν άδικα, θα έλεγα. Με την έννοια του ότι, κοιτάξτε, όταν σου λέει ότι αυτός που είναι έτσι και δεν πληρώνει και δεν κάνει, δηλαδή όταν είσαι εισαγγελέας, σου λέει ναι, αλλά ξέρετε, δεν πληρώσατε το δημόσιο. Μα αυτή ξέρει το δημόσιο σε τι δίνει έχει φέρει τους επιχειρηματίες. Δηλαδή υπήρξε μια αιμονή που είναι άσχημο, γιατί εγώ έφτιαξα και έκανα τέτοια έργα για να φιλοξενώ όσο γίνονται περισσότερους εργαζόμενους. Αυταπαρνήθηκα πράγματα δικά μου προσωπικά. Δεν πήρα ποτέ ένα σκάφος. 30 χρόνια δεν έχω αγοράσει κάτι. Όλα τα έργα στη δουλειά μου. Για να πάρω αυτή την ανταμοιβή ήταν λίγο σκληρό. Οι ολιγοήμερες διακοπές του Λάκη Γαβαλά στο ξυλόκαστρο τελειώνουν. Αφού στόχος του είναι να επιστρέψει στη δουλειά και να ξαναστήσει την εταιρεία του. Ξεκινάω από το 0, εξομολογήθηκε ο ίδιος ο Σταρ. Δεν σας πτώσει η φυλακή. Ως προς τι σας άλλαξε όμως, κύριε Γαβαλά? Με άλλαξε. Με έκανε πιο, όχι ταπεινό με την έννοια της λέξης που πάντοτε ήμουνα, πιο ταπεινό στα πιστεύω μου. Δηλαδή δεν πετάω πια στα σύννεφα, ούτε από δημητικό πουλί αισθάνθηκα ποτέ, αλλά πουλί ναι, αισθανόμουν που ήθελε να πετάει έτσι ελεύθερο. Αυτό το πράγμα μου το άλλαξε. Με έκανε να πατάω στη γη. Σε μαγκεύει με την έννοια του ότι εντάξει, δεν μπορείς να κουνάς πολύ τα χέρια γιατί ο άλλος μπορεί να νομίζει ότι θα πας να το επιτεθείς. Σε κάνει να τρως άλλα ντάλλον προκειμένου να γεμίσεις το στομάχι σου. Οπότε αυτό το θεωρώ πολύ μεγάλη μαγιά για τον εαυτό μου, να μπορώ να τα ανταπεξέλθω όλα μια χαρά και να είμαι αξιοπρεπής και να κάνω 10 ανθρώπους να δακρύζουν τη στιγμή που έβγαινα από τη φυλακή και τους οποίους με την ευκαιρία τους χαιρετάω βέβαια όλους εκεί και να τους πω ότι δεν χάνουν και πάρα πολλά από τον κόσμο, τουλάχιστον αυτές τις λίγες μέρες που ήδη είμαι έξω. Οι δικοί του άνθρωποι είναι στο πλευρό του και του διοργάνωσαν ένα πάρτι έκπληξη για την αποφυλάκησή του. Θα σας πω για αυτό το πάρτι. Τελικά ήμασταν 5 φίλοι, οι καρδιακοί μου φίλοι. Έφερε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος μια τούρτα, κακώς κόπιαρε το λόγο γιατί δεν το κόπιαρε και σωστά, γιατί το Φρίντα Κάλο, αν το αναγραμματίσεις, είναι κορυδαλός, κορυδάλο. Γι' αυτό το έβγαλε όλο αυτό. Δεν είχα καμία σχέση με τη Φρίντα Κάλο και δεν την έβγαλα στο ίδιο όνομα. Κανείς δεν το κατάλαβε και χαίρομαι που η Ελλάδα ακόμη έχει ένα πανέξυπνο που είμαι εγώ, ενώ οι άλλοι ακόμη είναι στην εκπαίδευση. Δεν έγινε κάτι μεγαλειώδες και δεν το θέλω, δεν το επιθυμώ. Πραγματικά δεν είμαι στη θέση να το κάνω. Μην κοιτάς επειδή έβαλα 2-3 χρώματα πάνω μου, γιατί εντάξει, ήθελα να δώσω μια χαρούμενη νότα. Η ψυχή μου ξέρει πόσο ακόμη είναι σκούρα και γκρίζα. Με όπλο την καλή διάθεση, ο επιχειρηματίας ξεκινάει από το 0, θέλοντας να κατακτήσει ξανά την κορυφή.